Τώρα, αναφορικά με το ολοκληρωμένο σύστημα παροχής ανοικοκουφιστικής φροντίδας, τονίσαμε και από την πρώτη συνεδρίαση των Επιτροπών ότι αφορά αναγκαίες υπηρεσίες, είναι μια αναγκαιότητα η λειτουργία, η δημιουργία, αν θέλετε, το αντίστοιχο υπηρεσιών, εξειδικευμένων εν προκειμένου υπηρεσιών, η οποία όμως, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να μην αποτελεί στοιχείο της ενιαίας διαδικασίας θεραπείας, αποκατάστασης, φυσικά όπου αυτό επιστημονικά είναι δυνατόν, που σημαίνει ότι απαιτούνται πλήρως αναπτυγμένες δομές, με πλήρη στελέχωση, εξοπλισμό, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα και τις γνώσεις, τις επιστημονικές γνώσεις, να αντιμετωπίζεται η φροντίδα των διαφορετικών περιπτώσεων ασθενών και αναγκών τους. Και ακριβώς αυτές οι ανάγκες της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας πρέπει να παρέχονται από τις δομές που αποτελούν συστατικό στοιχείο του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα στο επίπεδο του πρωτοβάθμιου επίπεδου. Και φυσικά, ουσιαστική αλληλοσύνδεση με όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, προκειμένου με ενιαίο τρόπο να αντιμετωπίζονται σε όλα και με όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας τα ζητήματα γύρω από την ανακουφιστική, τα ζητήματα δηλαδή της ανακουφιστικής φροντίδας των ασθενών. Τώρα η κυβέρνηση τι κάνει με το σχέδιο νόμου, με το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, που αντιστοιχεί φυσικά στη βασική πολιτική της, στη βασική πολιτική της κυβέρνησης. Το γνωστό, αντί το κράτος να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις αναγκαίες δομές και υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, περιορίζει την ευθύνη του στη δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας και με κριτήριο να μην επιβαρύνεται στο ελάχιστο ο κρατικός προϋπολογισμός. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και όλες αυτές τις προβλέψεις για αναθέσεις είτε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε σε ιδρύματα, κοινοφελία, νομικά και πάει λέγοντας, που στο τέλος οδηγούν στο να ανοίγει ο δρόμος, και αυτή είναι η εμπειρία από αντίστοιχα έως τώρα νομοθετήματα, ανοίγει το δρόμο των επιπλέον πληρωμών ή συμπληρωμών από τους ασφαλισμένους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, αρμοδιότητες δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, τοποθετηθήκαμε και στις επιτροπές. Εμείς δεν στεκόμαστε μόνο στο γεγονός, θα πω το μόνο δηλαδή, δεν στεκόμαστε στο γεγονός ότι είναι μια επανάληψη ρυθμίσεων, δηλαδή μια από τα ίδια κτλ. Φυσικά οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται να διαχειριστούν σε συνέχεια φυσικά ένα ανεπαρκέστατο και σε επιχειρηματική δράση βάση δημόσιο σύστημα υγείας. Μπορεί βέβαια να επαναλαμβάνονται μια σειρά από ρυθμίσεις αυτούσια, αλλά η σύγκριση κατά τη γνώμη μας, και εδώ είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνει με τις τρέχουσες και με τις πρόσθετες ανάγκες του λαού που συνεχώς διευρύνονται, και παράλληλα με τη συσσόρευση των ανικανοποιητών αναγκών που προσθέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του πληθυσμού των ασθενών από τις δημόσιες μονάδες υγείας, με τη μετατροπή των δημόσιων μονάδων υγείας, των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε επιδείνωση, όχι σε στατισιμότητα, αλλά σε επιδείνωση της ατροφολογικής περίθαλψης του λαού. Και αυτά είναι φυσικά γνωστά στην κυβέρνηση. Το γεγονός βέβαια ότι δεν παίρνει μέτρα έστω και για κάποια σημεία βελτίωσης αποδεικνύει τα όρια ακριβώς παροχών των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο αυτή της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και ακριβώς από αυτό απορρέει και η ανάγκη, οι διεκδικήσεις για απόσπαση κάποιων λύσεων να συνδέονται με την προοπτική της ανάπτυξης με κριτήριο της ανάγκης του λαού μας, της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Τώρα επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, μια αναφορά σε κάποιες διατάξεις, υπόλοιπες διατάξεις, δηλαδή αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, συγκεκριμένα του περιβάλλοντος και του αγροτικής ανάπτυξης. Εδώ έχουμε μία σειρά από άρθρα του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος. Καταρχήν, σε όλα σχεδόν είμαστε αντίθετοι. Γιατί τώρα, στο άρθρο 80,
το οποίο προβλέπει την ανάρτηση δικαιολογητικών πριν την έγκριση ολοκληρωτικού σχεδίου. Εδώ είμαστε αντίθετοι και με το περιεχόμενο και του χαρακτήρα φυσικά όλου του νομικού πλαισίου που αφορά το ρυθμιστικό, τα ζητήματα του ρυθμιστικού χρήσης γης, την καταχώρο οργάνωση των επενδυτικών εκμεταλλευτικών επιλογών, το βιομηχανικό, κατασκευαστικό, τουριστικό αλλά και του τραπεζικού κεφαλαίου. Και φυσικά η αντίθεσή μας σε αυτό είναι και ως προς τις διαδικασίες και τις απαράδεκτες και ασφυκτικές προθεσμίες που προβλέπονται. Στο άρθρο 81, το επόμενο, επίσης έχουμε ενστάσεις, διότι και ως προς τις διαδικασίες, το οποίο είναι αρμοδιότητα θεώρησης και έγκριση μελετών. Εδώ τώρα, ως προς τις και η ενέστασή μας, δηλαδή η διαφωνία μας είναι και ως προς τις διαδικασίες έγκρισης αλλά και ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης και λοιπά των μελετών με κριτήριο την επιστημονική στήριξη των επιλογών ποιών των επιχειρηματικών ομίλων στην ουσία. Στο άρθρο 82 που είναι επιθεωρήσεις εφαρμογής δασικής πολιτικής κτλ. Τώρα εδώ τι επιδιώκεται και είμαστε αντίθετοι φυσικά, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μεταφορά της δασικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Ενέργειας. Και διαφωνούμε, διότι τις αρμοδιότητες που θα κληθούν να ασκήσουν οι αποδεκατισμένες, σημειώνουμε και ως γνωστόν, από διοικητικό, επιστημονικό, οικονομικό, δασολογικό, προσωπικό κτλ. Των υπηρεσιών, δηλαδή των δασικών υπηρεσιών, θα οδηγήσουν στην ανάθεση των δασοτεχνικών μελετών που μέσω του άρθρου δίνονται, επιστρέφονται μάλλον στις υπηρεσίες των δασαρχείων, θα οδηγήσουν μάλλον στην ανάθεση των δασοτεχνικών μελετών και έργων σε εταιρείες. Ενώ θα μπορούσαν να υλοποιούνται από αυτές, δηλαδή από τις υπηρεσίες τις δασικές, με λιγότερο κόστος, αρκεί και μόνο τι να υπήρχε το μόνιμο προσωπικό που θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες οι δασικές υπηρεσίες. Το άρθρο 84 που έχει να κάνει με το πράσινο τέλος, την κατανομή και την απόδοση, τώρα ακόμα και με τη δική σας λογική της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά αφενός με, να μην πάμε πιο παλιότερα, τη θέσπιση του τέλους, την αναγκαιότητα ή όχι, τώρα η αξιοποίησή του τώρα, αντί να δίνεται και να κατανέμονται τα τέλη ή τα ποσά από την ίσπραξη του πράσινου τέλους να αποδίδονται για την προστασία του περιβάλλοντος, εδώ πάνε, και αυτό φαίνεται μέσα από το άρθρο, πάνε για επιδότηση των ομίλων στην ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο άρθρο 85 επίσης έχουμε διαφωνία, διότι ανακαλεί πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είχαν τα απαραίτητα ενεργειακά πιστοποιητικά. Επίσης ομοίως στο άρθρο 86, όπου εκεί τι γίνεται, στο όνομα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στο όνομα της διευκόλυνσης μέσω της παράθεσης της ηλεκτρονικής υποβολής για αυθαίρετα, περνούν φωτογραφικές διατάξεις κατά παρέκκληση και μάλιστα αφορούν δεκάδες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και έρχομαι στο άρθρο 88, το οποίο και επίσης και αυτό θα το καταψηφίσουμε, γιατί που αναφέρεται στο συγκεκριμένα μεταβατικές διατάξεις κατά παρέκκληση δόμησε σε εκτός σχεδίου πόλης, περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων. Τώρα εδώ τι γίνεται, μπορεί στο τοπικό πολεοδομικό να προβλέπεται παράδειγμα να οικοδομηθεί μια έκταση, αλλά αφού γίνουν συστάσεις και τα λοιπά, να μην εγκριθεί τελικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να οικοδομηθεί. Και εδώ θα υπάρξει τετελεσμένο, δηλαδή θα έχει εγκριθεί η οικοδόμηση χωρίς να εγκριθεί τελικά το τοπικό πολεοδομικό. Έτσι θα καταπατά τη μία έκταση πριν ακόμα εφαρμοστεί το πολεοδομικό σχέδιο. Και εξάλλου, για παράδειγμα, δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις ενός σπιτιού, αλλά για μεγάλες περιοχές που υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και για κερδοφορία. Και κλείνω με το άρθρο 91 για την παράταση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για ένα χρόνο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησής τους και τα λοιπά. Δείτε τώρα, εδώ δεν μας αρέσει αυτό να το λέμε, αλλά επιβεβαιωνόμαστε όταν συζητώντας πρώτο έτος το αντίστοιχο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη συγκεκριμένη ρύθμιση, βάζαμε από τότε το ζήτημα το ότι το χρονικό περιθώριο που έθετε το νομοσχέδιο, παίρνω ότι δεν θα ήταν επαρκές, ναι, και αποδεικνύεται
περίτρανα με την παράθεση που προτείνεται εδώ. Το κύριο όμως και που παραμένει ως αίτημα, αν θέλετε, πρόταση, είναι ποιο? Ότι είναι διεκπαιρέωση αυτών των υποθέσεων και την συλλογή όλων αυτών των απαραίτητων δικαιολογητικών που τα έχουν οι υπηρεσίες, κτηνιατρική και τα λοιπά κατά τόπους, θα μπορούσε να τις αναλάβει, να τις διεκπαιρεώσει ο κρατικός μηχανισμός, αν ήταν πλήρως στελεχωμένος με το αντίστοιχο ειδικό, αν θέλετε εξειδικευμένο, τέλος πάντων προσωπικό. Να αναλάβει δηλαδή τη διεκπαιρέωσή του. Και φυσικά μην ξεχνούμε το ένα μεγάλο κόστος, το είχαμε τονίσει και τότε στο νομοσχέδιο, που θα κληθούν να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι σταυλικές εγκαταστάσεις και τα μικρά καταλήματα αφορούν, ενώ στο σύνολο της επιγράφης, ένα 50% αυτών είναι οι μικροί, οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά, με όλα αυτά που συμβαίνουν με την ακρίβεια, και όχι μόνο τώρα, με τις τιμές κάτω του κόστους, που τα τεράστια βάρη που καλούνται να σηκώσουν και ο αγροτικός τομέας, αλλά και κυρίως τώρα ο κτηνοτροφικός, σε τι αδιέξοδα οδηγούνται, αλλά και σε τι οικονομική ανέχεια, αλλά και ασφυξία. Και έρχονται επιπλέον αυτά τα μέτρα, τα οποία φυσικά επιδεινώνουν περαιτέρω και οικονομικά, όχι μόνο στο διαδικαστικό και στο πώς θα το διεκπαιρεώσουν. Κύριε Λαμπρούλη. Με αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ για την ευχαριστούμε, κύριε Λαμπρούλη.